τι κάνω και. Τσακ! Γεια σας. Σοφία, ξεκινάς εσύ. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα με τα παντελόνια είναι λίγο μεγάλα για σένα. Πολύ. Yeah, πρέπει να είναι. Αν το έπαιρνα στο νούμερό μου, όμως θα μου τον εδώ. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο με αυτό το πράγμα. Δεν σου είπα. Τέλος. Τέλος με τις βλακίες σου. Σου είπα ότι είναι κοντό. Είπα ότι είναι κοντό το παντελόνι. Σταμάτα, βρε. Να κλαίει για μένα. Μου λέει τέλος με τις βλακίες σου. Σιγά, μην κλαίω για σένα, ρε Γεωργία. Εντός ρούχα που μου είπαν τώρα. Οκ, αν είναι κοντά, βάλε και έναν ωραίο παπότα. Και αυτό θα ήταν cool. Okay. Ή επίσης μπορεί να το μαζέψεις στη μέση. Επίσης είναι το κανονικό. Δοκίμασα και το large. Δεν μπορούσε, δεν γίνεται. Το medium είναι τεράστιο. Μα ούτως ή άλλως σου είναι μεγάλο. Πάρε το large και μαζέψέ το. Πώς θα το μαζέψω ένα βινήλιο κομμάτι. I just δεν ξέρω πώς να δώσω τις βαθμολογίες μου like, τώρα, because τώρα φοβούμαι κάθε φορά πριν ή ύστερα που να το βάλω, καμιά να κλαίει τώρα. Α, εγώ δεν κλαίω. It's like, μόνο συζητούμε για ρούχα. Ρούχα. It's just ρούχα. Ναι, και εγώ δεν κλαίω. Το style είναι τη ζωή μου, αλλά τώρα συζητούμε για ρούχα. Ναι. Σοφίες, it's just είναι δύσκολο για μένα να κρίνω. Maybe έναν άλλο κριτή μπορεί να πάει και ύστερα να, ωραία, να το πω. Ωραία, εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, ας πάμε στο Στέλιο. Λοιπόν. Ναι. Ωραία, άκουσε με. Έχεις αυτό το παντελόνι, το οποίο αν δεν είχες τα πάνω ρούχα και ήταν μόνο αυτό το παντελόνι με τον ποτάκι και την κάλτσα που έκανες εσύ το δικό σου τρίκ για να μακρύνεις, για να το μακρύνεις και να μην φαίνεται ότι είναι κοντό. Πόσο μπορώ. Εάν από πάνω λοιπόν φόραγες ένα pullover, να ησυχάσεις λίγο το βινίλ που είναι κάτω που είναι πάρα πολύ έντονο και ένα πανοφόρι μάλινο ή ένα παλτό, μία τσόχα, κάπως να το γλυκάνεις, θα ήταν μια χαρά. Το Γενάρη. Το Γενάρη. Α, okay. Λοιπόν, έχεις βάλει από πάνω τρία σατέν πάρα πολύ έντονα χρώματα, τα οποία ούτε σαν παλέτα ταιριάζουν με τα κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή, στα κάτω είσαι ανοίγω το πρόγραμμα και στα πάνω είσαι αεροσυνοδός. Ναι. Τι να πω. Τίποτα. Τέλεια. Έλα, Δημήτρη μου, πάμε. Λοιπόν, έκανες ένα coral blocking. Το πιο δύσκολο coral blocking που μπορεί να κάνει κάποιος δεν είναι στην ίδια οικογένεια χρωμάτων, είναι στην αντίθετη. Εσύ το πήγες τέρμα. Ναι. Αλλά δεν έκανες μόνο coral blocking με αντίθετα χρώματα τελείως. Το έκανες και σε υφές. Ναι. Το οποίο όλο αυτό φωνάζει. Ναι. Τι φωνάζει πάλι αυτό. Αγιούτο. Αυτό ουρλιάζει. Όχι, δεν φωνάζει. Καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Κατάλαβα τι λέω. Είναι ένα outfit που πήγες να το κάνεις πολύ εντυπωσιακό για πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτό ουρλιάζει γιατί έχει διαφορετικές υφές, άλλα χρώματα, πολύ δυνατό αλλά κακό color blocking, γιατί είναι και διαφορετικές υφές, και κάτω ένα βινίλ με μια μπότα που δεν συνδυάζεται. Okay. Εξαιρετικό. Ρε, τι πάθαμε σήμερα. Σοφάκι μου, εντάξει, τώρα πάμε. Για μένα το palette είναι απίστευτο. Τα χρώματα είναι πάρα πολύ ωραία μαζί. Για μένα, εγώ θεωρώ, κατά τη γνώμη μου. Πάλι το μόνο πρόβλημα είναι το size του παντελόνι. Αλλά, in the big picture, στη ζωή και η Μαργαρίτισσα γιαγιά μου πάντα έλεγε, καλά να είμαστε. And να I don't θυμόμαστε. Think αυτό είναι πρόβλημα για να κλαίουμε για. Άρα. Τρία από μένα. Ευχαριστώ. 6,9 είναι η τελική βαθμολογία. Χαμός έγινε. Χαμός έγινε στο οριγάμι. Πήγαινε στη θέση σου, Αμάντα μας.